Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ σήμερα για την πρόσκληση εδώ στην ημερίδα της Γκιζελής Robotics. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Θέλω να πω μόνο τα εξής. Δεν είναι εικόνα του 21ου αιώνα να χτίζεις παλέτες σάκων με τα χέρια. Και το προσωπικό κουράζεται υπερβολικά και δεν αρμόζει πλέον στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν και τα κάνουν αυτή τη στιγμή. Μειώσαμε με την εγκατάσταση αυτή τον αριθμό εργαζομένων από 3 σε 1,5, οπότε κάνουν άλλες εργασίες. Η ομοιομορφία, κάναμε και μια αλλαγή, βέβαια γυρίσαμε τελικά τους σάκους, ώστε να μην φαίνεται έτσι λίγο στο πλάι τα αραψίματα. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα της παλαιτοποίησης. Δεν υπάρχουν πλέον παράπονα όπως ήταν 39 σακιά στην παλέτα. Αυτό αποκλείεται και μόνο από το ίδιο το ρομποτικό σύστημα που παλιά υπήρχαν. Δεν χαλάνε τόσο εύκολα στο φορτηγό γιατί είναι πολύ πιο ομοιόμορφα και ίσια και δεν χτυπάνε τυχόν. Πιο μπροστά με την χειροκίνητη παλαιτοποίηση υπήρχαν σακιά που εξήχαν λίγο παραπάνω και τρυπούσανε και είχαμε διάφορα προβλήματα. Πέραν αυτού, εγώ έχω να πω ότι ήταν πιλωτικό αυτό το project, θα ακολουθήσουν και άλλα. Θέλαμε να δούμε την Γκιζελής Robotics όσον αφορά την ποιότητά της και όταν λέω ποιότητα δεν εννοώ το βραχίωνα της Γιασκάβα, αλλά εννοώ όλη τη διαδρομή μιας ανάθεσης που είναι ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η τοποθέτηση, η τήρηση των χρονικών που έχουμε συμφωνήσει. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βλέπω την Γκιζελής Robotics σαν μια εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Επίσης έχω να πω ότι ο χρόνος που έγινε εγκατάσταση ήταν πολύ κρίσιμος γιατί ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Η εγκατάσταση έγινε σε μία εβδομάδα. Είχαμε φροντίσει να έχουμε αρκετό απόθεμα για να τροφοδοτήσουμε την αγορά. Και αυτό που με εξέπληξε εμένα προσωπικά είναι το πόσο γρήγορα ανειδίκευτοι εργαζόμενοι μάθανε το σύστημα και το χειρίζονται άψογα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Αυτό καταλάβαμε. Και έχουν φτάσει τώρα σε μια ειδική παραγγελία που δεν δούλευε σωστά το σύστημα, θέλανε πλαστικούς σάκους, να κάνουν μόνοι τους την αλλαγή και να κάνουμε και την παραγγελία, την εκτέλεση της παραγγελίας σε πλαστικούς αντί χάρτινους σάκους. Συνολικά μπορώ να πω ότι μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι ή αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε σχετικά με την εταιρεία μας. Αυτή η εγκατάσταση εδώ εξυπηρετεί την τροφοδοσία των μικροζυθοποιείων. Δηλαδή, εμείς παράγουμε βίνη για εμάς, αλλά παράγουμε και σχεδόν για το 90% των ελληνικών μικρών ζυθοποιείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από Αλβανία, Φιρόμ, Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρο και μέχρι και Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ.